suddenly burned so pale. Bright eyes. Παράξενο. Ο μπαρμπαλαγός μαντεύει. Ένα. Έχασες το καλάκι. Μπράβο, Μαρούλη. Μπορεί να είσαι ο επόμενος πρωταθλητής της Πιωτρομαντίας. Μόνο μαζί μας παίζει. Και εμείς δεν είμαστε και τόσο καλοί. Μπορώ να τους νικήσω όλους. Ο Μαρούλης, ο πρώτος πρωταθλητής Πιωτρομαντίας στο λόφο του λαγού. Ωραία, δεν ακούγεται αυτό? Δεν έχεις παίξει μαζί μου, φιλαράκο. Πάρε θέση, Φουντοτέ, ετοιμάσου να χάσεις. Άκου τι θα κάνουμε μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις. Θα διοργανώσουμε έναν επίσημο αγώνα. Εσύ τι λες, Φουντούκι? Φουντούκι! Γαρίφαλε, είσαι καλά? Φυσικά, γιατί ρωτάς? Γαρίφαλε, μοιάζει σαν να είδες το μαύρο λαγό του ήλιου. Ο μαύρος λαγός, πού? Ο μαύρος λαγός, τον είδες πραγματικά, Γαρίφαλε? Φώναξε το όνομά σου, Γαρίφαλε. Πώς του ξέφυγες? Ηρεμήστε όλοι σας. Ο Γαρίφαλος δεν είδε το μαύρο λαγό. Δεν τον είδες, Γαρίφαλε? Όχι, φυσικά όχι. Γαρίφαλε, είσαι γεμάτο σκόνη. Α, ναι. Εντάξει, λίγη σκόνη δεν έβλαψε ποτέ κανένα, ναι. Εντάξει, πάμε τρέξιμο. Έτοιμη ομάδα περιπολίας. Φύγαμε! Ερχόμαστε σε ένα λεπτό, Φουντοτέ. Πες μου τώρα, τι έγινε εκεί κάτω? Ανακάλυψα κάτι. Πολύ παράξενο. Ίσως θα πρέπει να το ελέγξουμε. Θα έρθεις, Φιστίκη? Ναι, υποθέτω. Ετοιμαζόμουν να βγω έξω, όταν άκουσα... Αυτό. Έρχεται από εκεί κάτω. Δεν μου αρέσει αυτό που ακούγεται. Η Κανελίνα είπε να μην μπούμε εκεί μέσα. Φοβάται μήπως έχει καμιά σπηλιά. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Κοίτα! Είναι βαθιά. Ω, τι είναι αυτό? Γρήγορο τρέξιμο. Στα αριστερά. Δεξιά. Αριστερά. Αριστερά, τσοκαλάκι. Καλά. Ενώ, μάλιστα, κύριε. Τσοκαλάκι. Κεφάλι κάτω. Καλυφθείτε. Καλυφθείτε. Αυτό το λες κάλυψη? Πιο αργά. Και μην ακούσω θόρυβο. Πρέπει να βρούμε τον Φουντοτόκησε, αλλιώς ο τραυματίας θα ζητήσει το τομάρι σου. Το δικό μου? Άκουσες τι είπα? Ο Φουντοτός είναι έξυπνος και παμπώνυρος. Αν θέλεις πραγματικά να τον βρεις, κάνε ησυχία, Δαμιανέ. Δύο φορές γύρω από τη φωλιά. Πιο γρήγορα. Άλμα! Κάντε πιο γρήγορα! Εξαντλημένος λαγός δεν κάνει πιο γρήγορα. Και νόμιζα ότι θα κάναμε αγώνες Πιωτρομαντίας. Εντάξει,
Θα πούμε στο Φουντούκι να είναι ο διαιτητής. Πού είναι όμως αυτός? Φιστίκι. Γαρίφαλε. Είστε καλά? Φυσικά. Καλά είμαι. Πού είμαστε, Φουντούκι? Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι πέσαμε σε ένα σπήλαιο που είναι κάτω από τη φωλιά. Δεν βλέπω διέξοδο προς τα πάνω. Έχεις δίκιο. Τα χώματα μπορεί να μας καλύψουν τελείως. Θα χρειαστούμε μέρες να σκάψουμε ένα τούνελ. Και τι θα κάνουμε? Θα βρούμε άλλο τρόπο διαφυγής προφανώς. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μείνουμε ακριβώς εδώ που είμαστε. Μόλις δύο φούντο τόσο τη λείπουμε, θα ψάξει να μας βρει. Ναι, αλλά εσύ είπες ότι θα χρειαστούν μέρες να σκάψουμε σε αυτό το χάλι. Η Κανελίνα είναι πολύ καλή στο σκάψιμο. Μπορεί να μην μας πάρει τόσο καιρό. Ακούστε, αυτή η έρημη σπηλιά είναι το τελευταίο μέρος που θα ψάξουν. Εγώ λέω να προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι έξυπνη ιδέα, Γαρίφαλε. Καλά. Δεν μπορέσαμε να βρούμε το Φουντούκι. Λείπουν επίσης ο Γαρίφαλος και ο Φιστίκης. Λοιπόν, τρεις αγνοούμενοι. Ήρθε ο μαύρος λαγός. Πάντα παίρνει τρεις λαγούς μαζί. Ναι, και δύο μη σου πω. Καμιά φορά και έναν. Κανένας δεν αγνοείται. Απλώς απουσιάζουν. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε εδώ τριγύρω. Μετά, αν χρειαστεί, θα συνεχίσουμε και στις σπηλιές. Δεν θέλω να πάω στις σπηλιές. Ο μαύρος λαγός του ήλιου τριγυρίζει εκεί κάτω. Εγώ πάλι νομίζω ότι τριγυρίζει εδώ πάνω. Έχει κρύο, Φουντούκι. Και υγρασία. Βάζω στοίχημα ότι δεν έχει τίποτα για φαΐ εδώ κάτω. Εκτός από εμάς. Θυμάσαι εκείνη την υφίτσα, Γαρίφαλε? Φυσικά και τη θυμάμαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εδώ. Ναι, αλλά πρέπει να κατέληξε εδώ όταν εγκλωβίστηκε σε εκείνο το πέτρινο τούνελ. Μάλιστα. Ώστε λοιπόν εδώ ήρθε. Εμένα θα με κάνει μια χαψιά. Και εσείς θα γίνετε ένα ωραίο γεύμα για την οικογένειά της. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Τότε σταμάτα να μιλάς γι' αυτό. Συγγνώμη. Ίσως θα έπρεπε να βρούμε έναν άλλο τρόπο διαφυγής, Φουντούκι. Οι άλλοι θα μας βρουν. Μην ανησυχείς. Αφού λέει ο Φουντούκης να περιμένουμε, θα περιμένουμε. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν βρήκαμε κανένα σημάδι τους, Φουντούτε. Βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση. Κανελίνα και Μιλιά, εσείς θα ψάξετε τις μεγάλες σπηλιές. Εγώ θα πάρω τις μεσαίες. Το Τσουκαλάκι και ο Μπαρούλης θα ψάξουν από την άλλη μεριά. Δεν θέλω να πάω εκεί κάτω. Ούτε κι εγώ. Αλλά υποθέτω πως πρέπει. Μάλλον. Ναι, αλλά δεν θέλω. Ούτε κι εγώ. Τσουκαλάκι, Μαρούλη, μπείτε μέσα. Ξέρεις, έρχεται καθαρός αέρας από κάπου. Πρέπει να υπάρχει κάποια διέξοδος. Αυτό λέω εδώ και τόση ώρα. Από πού, Φουντούκι? Έχει καμία σημασία. Αρκεί να φύγουμε. Ας δοκιμάσουμε αυτό το τούνελ από εδώ. Βρήκαμε ίχνη λαγού, αλλά χάνονται μετά το ποτάμι. Αυτό μας δημιουργεί ακόμα ένα πρόβλημα. Οι ξένοι είναι κοντά. Το νιώθω. Μέσα στο γρασίδι. Ο Κιχάρ θα πάει από άλλη μεριά. Πονηρός σαν Αλεπού. Αν ακολουθήσουμε αυτό τον απέσιο γλάρο, μπορεί να μας οδηγήσει στους ξένους. Δεν νομίζω ότι θα έκανε τέτοιο λάθος. Είναι μόνο ένας γλάρος, Κισε. Και οι γλάροι είναι χαζοί.
Τι έγινε? Τίποτα ακόμα. Τι κάνετε εσείς οι δύο? Εμείς καταστρώνουμε ένα σχέδιο. Πίσω στη δουλειά τώρα. Ψάξε αυτές τις σπηλιές. Μπορούμε να πάμε μαζί? Σε περίπτωση που δούμε το μαύρο λόγο του ήλιου ή κάτι τέλος πάντων. Δεν θα εξαφανιστούμε τότε. Και ο Φιστίκης? Και ο Γαρίφαλος. Ξέρω τι φοβάστε. Κάντε φίλο σε αυτό το φόβο. Θα έχετε γρήγορα αντανακλαστικά. Ο φόβος θα σας κάνει πιο δυνατούς. Αλήθεια? Ναι. Δεν θα πάει όμως ο καθένας μόνος του, Εντάξει, φύγετε. Κουντατέ, έχω μια σημαντική στρατιωτική πληροφορία. Έρχομαι πάνω. Ανέλαβες ή Κανελίνα? Δεν νομίζω ότι ο Φουντούκης και οι άλλοι είναι εδώ κάτω. Μάλλον έτσι παίρνετε. Τότε λοιπόν πού να πήγαν? Θα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Θα τους βρούμε. Φουντούκη, Φιστίκη, Γαρίφαλε, με ακούτε? Φουντούκη, είδα την έφραφα, είδα την έφραφα. Πού? Ήταν αρκετά κοντά και όταν είδαν τον Κεχάρ κρύφτηκαν. Νομίζω ότι η έφραφα φοβάται πολύ τον Κεχάρ. Ή μπορεί να ήθελα να σου κρύψω κάτι. Φυσικά, να η λογική εξήγηση. Τι εννοείς? Εννοώ ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουν πιάσει το Φουντούκη και τους άλλους. Έλα. Καλά, καλά. Πού πηγαίνουμε? Αν όντως πιάσανε το Φουντούκη, θα γυρίζουν πίσω στη φωλιά τους. Εμείς θα τους ακολουθήσουμε. Ω, όχι και τόσο καλά. Συνέχισε, Φιστίκη. Αυτό κάνω. Μυρίζω καθαρό αέρα, ακριβώς από πάνω μας. Ένα μαύρο κενό. Καταπίνει όποιον προσπαθεί. Φουντούκη, σταμάτα! Τι συμβαίνει? Τον άκουσες. Υπάρχει μια διέξοδος. Γαρίφαλε, παραλίγο να με σκοτώσεις. Αφού υπήρχε μια διέξοδος, εσύ είπες ότι υπήρχε. Λυπάμαι, Γαρίφαλε. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Τόσος δρόμος. Κάναμε τόσο δρόμο. Για το τίποτα. Γαρίφαλε, πιο αργά. Τι συμβαίνει με αυτόν? Φοβάται. Κι εγώ τον απογοήτευσα. Φουντούκη, πάντα βρεις μια λύση σε κάθε πρόβλημα. Το ξέρω ότι θα μας σώσεις και πάλι. Πάμε, Φιστίκη. Μπορεί να τον χάσουμε. Τι θα κάνουμε τώρα από τότε? Θα δούμε αν έχουν πιάσει το Φουντούκη και τους άλλους. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα τους ρωτήσω. Άκουσα ότι με ψάχνετε. Είμαι ο Φουντωτός και περιμένω. Κάντε γρήγορα, παιδιά. Δεν έχω όλη τη μέρα μπροστά μου. Φουντούκη, είσαι ένας θεότρελος λαγός. Πρόδωσε στην έφραφα. Πρόσβαλε στο στρατηγό τραυματία και απήχαγε στους λαγούς μας. Θα σε βάλουμε στη φυλακή. Αν θέλετε να παλέψουμε, ας παλέψουμε. Τέρμα τα λόγια. Εκτός αν θέλετε να συναντήσετε το μαύρο λαγό του ήλιου. Μην κουνηθείτε. Τώρα πείτε μου αν έχετε εγμαλωτήσει κανένα από τους ξένους. Όχι. Κανένα. Δεν ρέτε ψέματα στο φίλο σας στο Φουντωτό, έτσι? Όχι, στο λόγο της τιμής μου. Φύγετε τώρα. Πείτε στον τραυματία ότι η όζρα του αξίζει όσο ένα βελανίδι. Α, καλά. Ο Φουντωτός θα έχει μπελάδες τώρα. Χαρά μου που σας βλέπω εδώ. Πιάστε τον. Αυτό
Αυτό είναι το τελευταίο μέρος που θα μπορούσα να είναι. Τότε θα έπρεπε να έχουμε ψάξει εδώ πρώτα. Κι αν είναι εδώ ο μαύρος λαγός του ήλιου και μας περιμένει. Θυμήσου τι είπε ο Φουντωτός. Να κάνουμε φίλο μας το φόβο για να γίνουμε πιο δυνατοί. Α, τότε πρέπει να είμαι πολύ, πολύ δυνατός. Έχουμε χαθεί. Δεν θα βγούμε ποτέ από εδώ. Και κανένας δεν πρόκειται να μάθει τι απογίναμε. Εντάξει, αρκετά ανέχθηκα την κρίνια σου. Σήκω πάνω και προχώρα. Φουντούκι, Φουντούκι πήγαινε. Και εμείς θα σε φτάσουμε. Βρήκαμε το λόφο του λαγού, γιατί είχαμε πίστη. Θα βγούμε από εδώ μέσα, αν το πιστέψουμε στα αλήθεια. Εύκολο αν το λες εσύ. Εσύ βλέπεις το μέλλον και ξέρεις τι να περιμένεις. Και ο Φουντούκης, αυτός δεν φοβάται ποτέ. Κι όμως, αυτή τη στιγμή φοβάται ότι μας έχει απογοητεύσει. Φοβάται ότι δεν το εμπιστευόμαστε πια. Φουντούκη! Φιστίκη! Φιστίκη κάτω! Εσείς οι δύο μείνετε εδώ. Έχει παγιδευτεί ανάμεσα σε εμάς και το ποτάμι. Ω! Από εδώ! Ας τον ήσυχο, άσχημο αμόρε! Ο Φρίθ κρύβει την ομορφιά στα πιο παράξενα μέρη και μπορεί να είμαστε οι μόνοι που την έχουμε δει. Μήπως ο Φρίθ θα κάνει όλα αυτά για μας. Δημιούργησε όλο τον κόσμο για μας, έτσι δεν είναι? Αν ήταν γραφτό να δούμε κάτι τόσο όμορφο, τότε θα θέλει να το πούμε και σε άλλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε έξω. Τώρα έχεις αρχίσει να πιστεύεις. Μυρίζω ένα ποτάμι, χόρτα και κρίνη. Δεν μπορούν να ανθίσουν εδώ μέσα χωρίς το φως του ήλιου. Θα βγούμε από εδώ. Δεν νομίζω ότι σήμερα κυνηγάει εσένα, Μαρούλη. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα όταν είσαι ο παραμυθάς της παρέας. Η φαντασία σου καλπάζει. Ο Φουντούκης, ο Φιστίκης και ο Γαρίφαλος ήταν εδώ σίγουρα. Έπεσαν κάτω. Ο, το φοβόμουν αυτό. Κανένα σημάδι τους. Πρέπει να συνέχισαν για να βρουν άλλη διέξοδο. Τι κάνουμε τώρα? Θα σκάψουμε ένα μονοπάτι. Αχ, ελπίζω να μην έχουν χαθεί εκεί κάτω. Φως. Έχουμε φτάσει σχεδόν. Περιμένετε εδώ. Πάμε όλοι μαζί. Όχι. Το ποτάμι μπορεί να μας παρασύρει σε καταράκτη ή πάνω σε βράχια. Θα ήμουν ανόητος αν έκανα τόσο δρόμο για να σκοτωθώ. Εγώ θα πάω. Η φωλιά σε έχει ανάγκη, Φουντούκι. Περίμενε. Μας οδήγησες μέχρι εδώ, Φουντούκι. Άσε να προσπαθήσω κι εγώ μια φορά να φάνω γενναίος. Έλα, Γαρίφαλε. Σε έχω δει να τα βάζεις με γάτα. Οι γάτες είναι εύκολες. Το να αντιμετωπίζεις κάτι άγνωστο, αυτό είναι πρόκληση. Φουντωτέ, εδώ μέσα!
χάσαμε. Αποκλείεται. Όχι εδώ. Σκορπιστείτε. Βρείτε τον. Απομακρύνονται. Θα περιμένουμε να ανοιχτώσει και μετά θα γυρίσουμε σπίτι. Τι είναι αυτό το μέρος? Πώς καταφέρατε να φτάσετε εδώ? Απλώς έπρεπε να το πιστέψουμε πολύ. Άλλο! Γυρίσαμε! Πού είναι όλοι? Τελειώσαμε! Μπράβο σε όλους! Να τα ίχνη τους! Έχουν πάει από εδώ κάτω! Μιλιά, Κανελίνα, εδώ είμαστε! Τι κάνετε εκεί πάνω? Εμείς εδώ κάτω σας ψάχνουμε! Έλα Μαρούλη, αν το βρεις αυτό κερδίζεις! Όχι πολύ καιρό πριν, ήμασταν εδώ κάτω, μόνοι και φοβισμένοι. Και τώρα το μέρος φύζει από ζωή, έγινε κομμάτι της φωλιάς μας. Και βρήκαμε ένα μυστικό πέρασμα στην καρδιά της Έφραφα. Περίεργο πως εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Μπαρμπαλαγός μαντεύει... ένα! Έχουμε καινούριο πρωταθλητή. Μπράβο, μπράβο Μαρούλη. Μπράβο! Ο ήρωας του Μπαρμπαλαγού. Μπράβο Μαρούλη, μπράβο! Λαλά! How can the